και από τα αγροτικά στα πολιτικά. Καλημερίζω τον συντονιστή της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κλαράκη. Πώς είστε? Καλημέρα σας και ο Σοκράτης σας. Μια χαρά. Πολιτική γραμματεία χθες, πολιτική γραμματεία σήμερα, πολιτική γραμματεία 5 ωρών χθες, σχετική ανακοίνωση με την οποία εμέσως πλην σαφώς για άλλους λέμε, αλλά τον Κασελάκη δείχνουμε για την μετατροπή του κόμματος σε προσωποπαγές και αρχηγικό κόμμα, με διάφορες τοποθετήσεις που δείχνουν ακριβώς απέναντι ότι διαφωνούν με αυτά τα οποία προτείνει, με τον τρόπο που τα προτείνει κυρίως ο κύριος Κασελάκης. Και μεγάλη κουβέντα χθες ή πολλή κουβέντα από χθες, η κουβέντα λίγη δεν έχει σημασία, αλλά οι κουβέντες έπεσαν και κατέπεσαν. Και σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, λένε πολλοί ότι κοιτάτε, οι μισοί έφυγαν τότε, οι άλλοι μισοί θα φύγουν σήμερα, γιατί έχουμε και σήμερα μία πολιτική γραμματεία, παρουσία του κυρίου Κασελάκη. Τι στην ευχή γίνεται? Κοιτάξτε, το κόμμα νομίζω βαδίζει στο συνέδριο του που είναι το βασικό. Ένα συνέδριο που ξεκινάει την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή, το οποίο είναι το τέταρτο συνέδριο του κόμματος και το οποίο είναι κομβικό. Κομβικό γιατί πρέπει να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση και γιατί είναι το πρώτο συνέδριο που γίνεται χωρίς την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου του κόμματος. Πάμε τώρα στα γεγονότα που έχουν προηγηθεί. Είναι λογικό σε ένα κόμμα. Θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο? Αυτό ρωτούσανε. Προφανώς θα φτάσει. Και θα φτάσει με την ηγεσία του Κασελάκη ή θα πάει? Διότι και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα παίζεται αυτό το παιχνίδι. Που λέει ότι ενδεχόμενα να πάει στο συνέδριο που ξεκινάει την Πέμπτη, κομβικό συνέδριο, αλλά όχι υπό τον Κασελάκη, αλλά υπό την Όλγα Γεροβασίλη. Γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί, αν με ρωτάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει τον πρόεδρο του πριν μερικούς μήνες, το Σεπτέμβριο. Είχε μια δύσκολη εκλογική διαδικασία το καλοκαίρι με δύο μεγάλες ήττες. Μια αποχώρηση του πρόεδρου του Αλέξη του Τσίπρα. Αποχωρήσει στελεχών μετά την εκλογή του νέου πρόεδρου και μια δύσκολη μεταβατική περίοδος που έχει σημαδευτεί από εντάσεις, αποχωρήσεις. Εν μέρει αναμενόμενες όταν συμβαίνουν τόσο μεγάλες αλλαγές σε ένα κόμμα και σε δύσκολες συγκυρίες. Όμως θεωρώ ότι χθες πολιτική γραμματεία έκανε αυτό που όφιλε, έπεσαν οι τόνοι. Βγήκε μια ανακοίνωση, νομίζω ψύχραιμη, όπου θέτει τα πράγματα σε ένα πραγματικό διαφορετικά πλαίσιο. Διαβάζεται αυτή η ανακοίνωση από πολλούς? Ο καθένας μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει. Εδώ διακοινούσαν σενάριο ότι υπάρχει πρόταση μομφής και ότι είχε υπογραφεί και όλες ήταν έτοιμοι. Αυτό δεν φάνηκε να υπάρχει. Να μιλάμε με τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν λένε ότι βγήκε μια ανακοίνωση εχθές που λέει ότι το κόμμα δεν ανήκει ούτε στα στελέχη, ούτε προφανώς σε ένα αρχηγό, ανήκει στα μέλη. Αυτό που λέει και ο πρόεδρος. Η ανακοίνωση χθες βγήκε και είπε ότι δεν κυνηγάμε χήμερες και συνωμοσιολογίες, προχωράμε ενωμένοι μαζί για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στην κοινωνία. Νομίζω αυτό είναι το βασικό. Όλα τα υπόλοιπα έχουμε ένα συνέδριο μπροστά μας που είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Αντί να τα συζητάμε λοιπόν στα social media ή στα ΜΜΕ, θα πρέπει να τα συζητήσουμε εκεί και να τα συζητήσουμε με θάρρος, με καθαρές πολιτικές απόψεις, με αντιπαραθέσεις. Για να καταλήξουμε στο κοινό πλαίσιο της λειτουργίας. Νέος αρχηγός. Διότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι υπήρχαν προβλήματα στο κόμμα, δεν διαφωνεί κανένας. Ναι, ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί. Καινούριος αρχηγός. Και δεν νομίζω ότι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο όπως ήρθε είναι αρκετό να εκτινάξει την αδραλίνη και την ένταση στα ύψη. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Το συνέδριο δεν είναι καταστατικό. Δεν θα μπουν λοιπόν τα στοτικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα συζητηθούν. Και ένα ερωτηματολόγιο προφανώς δεν ορίζει την πορεία του κόμματος προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Τώρα όλα αυτά που ακούστηκαν και μέσω του ερωτηματολογίου, ίσως για την αλλαγή του ονόματος, ίσως για το νέο προσανατολισμό, ίσως για το που ανήκει ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν προκαλέσει σε κάποιους, θέλετε να πείτε, εντάσεις? Όταν λέτε δεν νομίζω ότι ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να τεινάξει το κόμμα στον αέρα. Ναι, δεν νομίζω ότι ένα ερωτηματολόγιο, όποια κριτική και αν μπορεί και θέλει οποιοσδήποτε να ασκήσει σε ένα δημοκρατικό κόμμα, μπορεί να αποτελέσει την άκρη του νήματος που θα τα τραβήξουμε για να ξερώσουμε το πουλόβερ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει πολιτικά. Ούτως ή άλλως και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τα προβλήματα παραμένουν και είναι πολλά και εσείς από τη δική σας την πλευρά είπα, προσπάθεια καταβάλλετε.
Και εσείς από τη δική σας την πλευρά, μέσα σε όλα αυτά, προσπάθεια καταβάλλετε για να πέσουν οι τόνοι, κύριε Κλαράκη? Προφανώς όλοι θέλουμε με ψύχραιμο τρόπο, επαναλαμβάνω, κάποιοι συγχαίουν την ψυχραιμία με το να βάλουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Λάθος. Απαιτείται ακριβώς ψυχραιμία για να μετακινηθεί η συζήτηση από τα πρόσωπα και πιθανά τις διάφορες καταστάσεις που έχουν εξελιχθεί στο κόμμα το τελευταίο διάστημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Διαφωνώ με τα συνέδρια που μπορεί να πάμε σε μια πλειοψηφία του 80-90% και να έχουμε αποφάσεις σχεδόν ομόφωνες που μετά από ένα λεπτό με το που θα βγούμε την αίθουσα ήδη τις έχουμε τροπηλήσει τις υποτιθέμενα ομόφωνες αποφάσεις. Προτιμώ να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, πλειοψηφίες και μειοψηφίες σε ένα κόμμα, αλλά στους να συμφωνούμε όλοι ότι αυτό στο οποίο καταλήγουμε το υπηρετούμε από κοινού όλοι με στοχοπροσύλωση. Αυτό είναι, να πάμε λοιπόν να συζητήσουμε επί της ουσίας, με πολιτική αντιπαράθεση, ακόμα και σκληρή αν χρειαστεί, να τα λύσουμε τα προβλήματα, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι υπήρχαν προβλήματα στο κόμμα, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, όλοι βάζουν ζητήματα προσέγγισης και των αριστεράς ενός ευρύτερου μετόπου, είναι ζητήματα που συζητώνται, να τα συζητήσουμε, να γίνει το καταστατικό συνέδριο που δεσμεύτηκε και ο πρόεδρος, για να γίνουν και αλλαγές δομικές στο κόμμα αν χρειαστεί, για να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία του, πιο κοντά στη βάση η λειτουργία του. Αυτά θα τα δούμε. Έχουμε όργανα, έχουμε διαδικασίες και με ψυχραιμία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί άλλο πράγμα η ψυχραιμία και άλλο πράγμα η αδιαφορία ή το να φέρνουμε κυκλωτικά το ζήτημα. Πρέπει να μπούμε στην καρδιά του ζητήματος αυτή τη φορά. Λοιπόν, δεν έχουμε τον χρόνο και την πολυτέλεια. Ωραία. Γιατί όχι και δομικές αλλαγές, ψυχραιμία για να βγουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, έτσι ώστε να συζητηθούν και να λυθούν όσα λύνονται. Αυτό λέτε? Ναι, εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται. Όταν υπάρχει κοινή συνένεση σε ένα πολιτικό πλαίσιο που πρέπει να το αποφασίσουμε, όλα μπορούν να λυθούν με καλή πίστη και πολιτική κουβέντα και διάλογο. Να υπάρξουν και συνθέσεις, να υπάρξουν αντιπαραθέσεις και στο τέλος να καταλήξουμε πλειοψηφικά στο τι σχέδιο υιοθετεί το κόμμα. Και σε αυτό να δεσμευτούμε όλοι ότι θα το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις κουβέντες. Πολιτική γραμματεία εκ νέου απόψε, το συνέδριο του κόμματος την Πέμπτη, έτσι δεν είναι, όπως είπατε? Ναι, την Πέμπτη ξεκινάμε με την ομιλία του Προέδρου και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ωραία. Οπότε θα έχουμε και να καταγράψουμε και να πούμε και να σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.